Τώρα σε συναγερμό βρίσκεται κυρίε και κύριοι το λιμενικό από τα αλλεπάλληλα καραβάνια προσφύγων στο Νότιο Αιγαίο, τα οποία στι περισσότερε περιπτώσει ελευθερία πυράκι οδηγούν σε τραγωδία. Δεν έχουν τέλο τα ναυάγια με πρόσφυγε στο Αιγαίο. Λίνα, να πούμε ότι έχουν αυξηθεί αρκετά τι τελευταίε ημέρε τα περιστατικά. Να πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι έχει γίνει όντω την τελευταία εβδομάδα. Έγινε σήμανε συναγερμό στο λιμενικό, στην Σάμο, πριν από κάποιε ώρε, όταν λέμβο στην οποία βρίσκονταν πάνω 47 άτομα παρουσίασε μηχανική βλάβη. Ενημέρωσαν μέσω 112 οι επιβάτε στο λιμενικό. Όταν έφτασε το πλοίο του λιμενικού, εντόπισε 47 πρόσφυγε. Ένα άνθρωπο είχε χάσει τη ζωή του, ενώ σύμφωνα με τι μαρτυρίε των επιβατών, ακόμη ένα άνδρα, ο οποίο σύμφωνα με εκείνου ήταν ο διακινητή, προσπάθησε κολλημώντα να φύγει από το σημείο. Ωστόσο, από εκείνη την ώρα αγνοείται και όλοι οι διασωθέντε μεταφέρθηκαν σε δομή τη Σάμου. Όμω, είχαμε ακόμα ένα περιστατικό στη Λέσβο και συγκεκριμένα νότια τη πόλη τη Μιτιλίνη. Τι ακριβώ συνέβη, ένα 38 χρονός από την Ιεμένη έχασε τη ζωή του. Υπήρξε πρόβλημα και στη συγκεκριμένη Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν πάνω 37 άτομα. Όταν έφτασε το λιμενικό, Μάλιστα. μετέφερε τους διασωθέντες στο Καράτεπε, στην, στην, στην Μιτιλίνη. Ενώ τέλο είχαμε ακόμα ένα περιστατικό στη ΣΥΜ με 13 άτομα και εκεί έχασαν τη ζωή του. Τρία άτομα. Υπήρχε ένα διακινητή, ο οποίο τελικά εντοπίστηκε από τι λιμενικές αρχέ από ξηράς, μετά από ευρεία, ευρεία έρευνα η οποία γινόταν στο νησί. Σας Λίνα. Σας